Στο Brav 44, mainstream μόδα και ξεπούλημα, ο Μάικιους μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι για μας τους ιντερνετάκηδες να ξέρουμε πηγές εύκολης ψυχαγωγίας που ο μέσος στρατοκάγκουρας δεν έχει ακόμα ανακαλύψει. Ίσως έχεις ήδη τσεκάρει το Φάινα Μαλάκα, αλλά φυσικά βαριέσαι να ψάχνεις όλο το blog για να βρεις τα άρθρα που δεν έχουν γυριστεί. Αν σε έχουν διαφορετικό όνομα και ίσως και διαφορετικό ξεκίνημα από τα αντίστοιχα Brav, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά σήμερα, σύντροφε, στο στρεφή nerd, η τύχη σου χαμογέλασε. Ένας παλιός του Φάινα Μαλάκα ξεδιάλεξε για σένα μερικά όμορφα κομμάτια που θα σε διασκεδάσουν, αλλά κυρίως θα σε οπλίσουν με αφορμές για να επιτεθείς ξανά στους πράσινους ήλιους με μαγιό. Ορίστε, στο ομαδοποιώ κιόλας τίποτα έννοια. Braffable άρθρα. Μία συλλογή σεναρίων για ακυκλοφόρητα Braff, για να πουλήσεις μούρι σε κάθε χαζογκόμενα που νομίζει ότι έχει εντρυφήσει στην εκπομπή. Έλληνες φαντάρες σε κατηγορίες. Δεν γουστάρω λογοτεχνία, πειράζει. Πού στον μπούτσο έπαιζε αυτός. Και ξενάγηση στο βλαχοπαπουδόσπιτο. Έχουμε και ένα geek worshipable και το θέμα θεωρείται λήξαν. Μάικιους vs. Haters. Για προσωπική τέρψη. Μπορείς να τα μοιραστείς με συγκεκριμένες γκόμενες, οι οποίες όμως μάλλον εκτιμούν και άλλα σουβίτσια, οπότε μη χαίρεσαι τόσο. Έχουμε Mikey Dogs και Hate Mail Special και ρεπορτάζ για Pulitzer δημοσιογραφίας. Προσοχή με αυτά τα άρθρα. Αν τα μοιραστείς με λάθος άτομα, απλά θα σου σπάσουν τα αρχίδια. Επίσης μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και για να τρολάρεις. Ο μπαμπούλας της κουκούλας. Πες τα μωρή πουτάνα Αφροδίτη. Πεζοναύτης κουταβάκι Άσος. Εμπρός το έτσι που χάραξε ο τέτοιος. Νομιμοποιήστε τον πάφο, φυλακίστε τους μπαφιάριδες. Και η τριλογία του μισανθρωπισμού. 7 δισεκατομμύρια παπαρότριχες. Μωρά στη φωτιά και μωρά στη φωτιά 2. Και ναι, δεν είναι 12, αλλά στο σχολείο μας μάθανε να underpromise και να overdeliver. Οπότε δέξω την τριλογία του μισανθρωπισμού σαν επικίνδυο στεφάνι από το Μάικιους, μαζί με την ειλικρινή του λύπη που δεν ήταν εκεί για τον τελευταίο ασπασμό.